είπε να νοιάζει τον κόσμο. Να συνδέεται με μεγαλώσει του. Έτσι λέει. Ούτε και τελικά. Έχει διαγράμμα κόκαλα και έντονο παρουσιαστικό. Ευχαριστώ. Με κάνανε μέρο τη αθλητική θέση τη νέα Ορλεάνη. Ωραία. Ήταν το καλύτερο δώρο που έχω πάρει. Σε συγκινάζουμε στην άσκηση παρόν και στο πολίτη και ξυπνήσουμε πάντα σε χώρο. Στην αρχή το στομάχι μου ήταν μαλακό, αλλά με την πολύ προπονήση έγινε τόσο σκληρό που και να έχω το πιο δυνατή γροθιά δεν μπορώ. Λοιπόν, Μπλάτς, δώσε μου μια από μια για να δεις. Α. Βλέπεις. Ο Θεός. Μπλάτς, για βρες, πόσο ζυγίζω. Καμιά από τα γέφυλα. Για βρες, το. Πιο λίγο. Περισσότερο. Μα εσύ είσαι ψηλό, δεν θέλω να το βάζω. Λοιπόν, ζύγιζω 83 κιλά χωρίς τα ρούχα και έχω ύψος 1,81 μυστικό τους, χωρίς τα παπούτσια, ξυπόλοιπος. Δεν είναι καταπληκτικό. Βέβαια. Τι σημασία έχει το βάζω. Εσύ, Πλάτ, πόσο ζυγίζεις. Για βρες το. Α, μπορώ να σε σηκώσω. Έλα, Σαμψόν, σηκώσε. Λοιπόν... Έχεις ελαφριά σαν μπούκουλο. Έλα, κατεβάστε με κύριε. Τι? Κάτι να έστελνε. Έλα, Μίτσι. Όχι επειδή λείπουνε, ο Στάλια και η Στέλλα πρέπει να σταματήσει να είσαι τζέντλεμα. Ναι, άμα βλέπεις και το παρατραβάω, ρίξε μου και έκανε ένα χασκούλι. Ναι, ευχαριστώ. Εσύ πάρτε το τζέντλεμα. Αλλά να... Αλλά τι? Ξέρεις, είμαι λίγο παλιό, λοιπόν. Η Στέλλα και ο Σάλλη λείπουν. Ναι, βγήκανε με το σπα. Και πού πήγανε? Πήγανε να βρουν με μου ζουνάκι τώρας. Κανένας δράκος ήταν πολύ καλό να βγουν. Δεν νομίζω να είναι και πολύ καλή ιδέα. Γιατί? Με το Σάλλη. Γνωρίζετε στο χρόνο, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί ρωτήσαμε μαζί στο 241 συντάκτη. Και τα λέτε τώρα μεταξύ σας. Και βέβαια. Σου έχει μιλήσει πολύ καλά. Α, όχι και πολύ.